Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμμερίζομαι τη σκέψη σας και ερχόμενος στο Κοινοβούλιο άκουσα έναν γνωστό ραδιοφωνικό σχολιαστή να προεξοφλεί ότι σήμερα η Βουλή θα προσομοιάζει με κερκίδα ποδοσφαιρικού αγώνα Τρίτης Εθνικής. Είναι στο χέρι όλων μας αυτό να μην το επιτρέψουμε. Θα πούμε σκληρές αλήθειες σήμερα, αλλά οφείλουμε να διαφυλάξουμε το επίπεδο του κοινοβουλευτικού διαλόγου, να μιλήσουμε με στοιχεία και με τεκμήρια και εύχομαι και ελπίζω στο τέλος της συζήτησης να μπορούμε να καταλήξουμε, αν μη τι άλλο, στην κοινή μας γραμμή για την αντιμετώπιση της ουσίας του προβλήματος το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη τον τελευταίο μήνα. Και προκάλεσα λοιπόν αυτή τη συζήτηση για να εξετάσουμε από κοινού πώς το θεσμικό μας πλαίσιο θα αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τα φαινόμενα εξουσιαστικής και σεξουαλικής κακοποίησης που εκδηλώνονται δυστυχώς και στη χώρα μας. Ένα κύμα αποκαλύψεων, το οποίο σηκώθηκε μετά τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατόρου στο χώρο του αθλητισμού, ήδη απλώνεται στο χώρο της τέχνης, αλλά και οριζόντια σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Και δεύτερον, προκάλεσα αυτή τη συζήτηση, γιατί όπως είπε και ο Πρόεδρος της Βουλής, αυτή η διαδικασία εξυγίανσης κινδυνεύει σήμερα να χάσει το στόχο της, να μετατραπεί σε ένα ακόμα πεδίο φτηνής κομματικής αντιπαράθεσης και να βυθιστεί στο βούρκο του λαϊκισμού. Λες και το έγκλημα έχει χρώμα και η ντροπή ιδεολογία. Καθώς και η πατρίδα μας εισέρχεται στον παγκόσμιο κύκλο του κινήματος που ονομάστηκε MeToo, διαμορφώνεται η ανάγκη για περισσότερη αλήθεια και δικαιοσύνη, για περισσότερη τόλμη, για περισσότερη ωριμότητα. Τα φαινόμενα παρενόχλησης και βίας εναντίον των πιο αδύναμων ξεπερνούν σύνορα, τάξεις, θρησκείες, επαγγέλματα, διαπερνούν τον πολιτισμό και την εποχή μας. Συνεπώς, η αντιμετώπιση τους προϋποθέτει τη συστράτευση πολιτείας και πολιτών, τη δράση του κράτους δικαίου, αλλά και την αντίδραση μιας κοινωνίας δικαίου. Γιατί ένα πρόβλημα όλων απαιτεί τη λύση από όλους. Δεν είναι τυχαίο, όπως είπα, ότι στη χώρα μας όλα αυτά ξεκίνησαν από την μαρτυρία της Σοφίας Μπεκατόρου στις 16 Ιανουαρίου, θέλω να θυμίσω, σε μία εκδήλωση που διοργάνωσε ειδικά για το θέμα αυτό η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ήταν μια πρωτοβουλία την οποία χαιρέτησα αμέσως, προσωπικά. Μάλιστα, επικοινώνησα με τη Σοφία Μπεκατόρου, χαρακτηρίζοντάς την Ολυμπιονίκη της ευθύνης που έσπασε την αλυσίδα της σιωπής, ώστε το στίγμα της ενοχής να περάσει από το θύμα στο θήτη. Και αντίστοιχα, όλα τα κόμματα, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί χαιρέτησαν αυτή τη γενναία πράξη της Σοφίας Μπεκατόρου. Έκλεινα το μήνυμά μου με τρεις λέξεις. Μιλάμε, καταγγέλουμε, αποκαλύπτουμε. Αυτούς τους τρεις παράλληλους δρόμους επιχειρεί όμως να κλείσει ο εκτροχιασμός και ο υποβιβασμός της δημόσιας συζήτησης γύρω από το θέμα αυτό. Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν κατέληξαν ότι το πρόβλημα υπάρχει. Καραδοκεί, αφήνει πληγές παντού. Ταυτόχρονα όμως, απέδειξαν ότι στον τόπο μας έχει διαμορφωθεί πια ένα πλαίσιο, ένα περιβάλλον ελευθερίας και ασφάλειας που μπορεί να οδηγήσει στην κάθαρση και την αυτοκάθαρση. Κάτι που προφανώς δεν ήταν αυτονόητο μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, όταν ανάλογα περιστατικά τα οποία συνέβαιναν τα σκέπαζε η αδιαφορία. Το κίνημα MeToo ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια στην Αμερική και εκδηλώθηκε αμέσως στην υπόλοιπη Ευρώπη.
εκδηλώθηκε τώρα, το 2021, στην πατρίδα μας. Σήμερα, λοιπόν, η φωνή έσπασε τη σιωπή. Και είναι η σειρά της πράξης να σπάσει την αδράνεια. Το MeToo είναι στον πυρήνα του ένα κίνημα υγιές. Αφορά όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Την εργασία, το σπίτι, τον αθλητισμό, την τέχνη, τις καθημερινές μας συμπεριφορές. Πολύ περισσότερο όταν αγγίζει την απεχθέστερη εκδοχή του προβλήματος. Τη βία, τη σεξουαλική κακοποίηση κατά ανηλίκων. Ακριβώς γι' αυτό οφείλει και το κίνημα MeToo να μην είναι τυφλό, αλλά συγκεκριμένο, ώστε να αποβαίνει και αποτελεσματικό. Να μην χάνεται στις φήμες, ώστε να μην ακυρώνεται. Και κυρίως να μην παίρνει τη μορφή χυδαίας πολιτικής εκμετάλλευσης, που με τεχνητούς διαγωνισμούς τι επιτυχαίνει τελικά. Να φημώνει τα θύματα. Γιατί η σύγχυση είναι τελικά η άλλη όψη της συγκάλυψης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και ένα μήνα η ελληνική κοινωνία υπέστη ένα σκληρό σοκ όταν άρχισε να μαθαίνει για κρυφές τις όψεις. Μία αλυσίδα γεγονότων τα οποία θα μπορούσαν και μπορούν ακόμα να μετατραπούν σε δεσμούς ενότητας και συναντήληψης. Γιατί η κοινή άμυνα σε μια τέτοια απειλή είναι μια κίνηση απελευθέρωσης. Με άλλα λόγια, είναι μια πρόκληση να αναδείξουμε τελικά τα καλύτερα στοιχεία μας, αυτά που μας ενώνουν, όχι αυτά που μας διχάζουν. Κι όμως, δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες τα πράγματα έχουν πάρει άλλη τροπή. Οι πρωταγωνιστές δεν είναι πλέον τα θύματα. Οι γραμματείς που παρενοχλούνται στη δουλειά τους από τα αφεντικά τους, οι γυναίκες που ξυλοκοπούνται μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, οι έφηβοι και τα παιδιά που απειλούνται από ενήλικες, συχνά και από συγγενείς τους, τους οποίους εμπιστεύονται και θαυμάζουν στο γήπεδο, στο σχολείο, στις παιδικές χαρές της γειτονιάς τους. Δεν είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές των τελευταίων ημερών. Κι έτσι, αυτή η ευκαιρία της συλλογικής αφύπνισης κινδυνεύει να γίνει αρένα κομματικών μονομαχιών. Την επικαιρότητα, δυστυχώς, πλημμυρίζουν χυδαία σχόλια. Καθώς κάποιοι θέλησαν να πετάξουν στο βρώμικο καλάθι των δικών τους σκοπιμοτήτων ένα ζήτημα που συγκλονίζει κάθε ελληνική οικογένεια. Ένα καινούριο κύμα λαϊκισμού και θολών κατηγοριών διακινείται. Με μόνο στόχο. Μόνο στόχο να σπηλωθούν πρόσωπα και κόμματα. Σαν οι βιαστές να χωρίζονται τάχα σε αριστερούς ή δεξιούς και σαν εκείνοι που υφίσταται τη βία να έχουν τη δικιά τους ξεχωριστή ιδεολογία. Ο κατήφορος αυτός ξεστρατίζει την υπόθεση του ελληνικού MeToo. Την απαξιώνει. Και μάλιστα αυτό γίνεται με κύρια ευθύνη των δυνάμεων που υποτίθεται ότι την παρουσίαζαν ως μέσο κοινωνικής χειραφέτησης. Η στάση τους όμως σήμερα την εγκλωβίζει στα υπόγεια των φημών και των διαβολών. Η λάσπη που εκτινάσεται κρύβει τελικά τους ενόχους από το βλέμμα της κοινωνίας και της δικαιοσύνης, γεννώντας ψεύτικους διχασμούς και εμποδίζοντας τελικά τα μεγάλα ζητούμενα. Το μεγάλο ζητούμενο είναι τα θύματα να μιλήσουν επιτέλους ελεύθερα, το κράτος δικαίου να λειτουργήσει και οι πολίτες στο σύνολό τους να αφυπνιστούν. Οι ενορχιστρωτές της αθλειότητας που περιγράφω πρέπει να βγουν κάποια στιγμή από τον υπόνομο και να βάλουν την υπογραφή τους σε αυτό το θλιβερό έργο. Όχι μόνο γιατί εκτρέπουν μια σοβαρή προσπάθεια σε άλλα μονοπάτια, αλλά και γιατί η τοξικότητα που εισάγουν με αυτήν την αφορμή δηλητηριάζει ακόμα μια φορά την πολιτική ζωή. Υπονομεύει την ενότητα, την κοινωνική συνοχή, την υφαλιότητα που απαιτούν οι στιγμές. Και ναρκοθετώντας με εσχρότητες τον πολιτικό διάλογο, δυσχεραίνουν τελικά, κύριε Πρόεδρε, την ίδια τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
Είμαι εδώ λοιπόν για καθαρές κουβέντες και για καθαρές εξηγήσεις. Γι' αυτό και σας κοιτώ στα μάτια και σας ερωτώ ανοιχτά, πριν ο κατήφορος ολοκληρωθεί. Κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι καλύπτει παιδεραστές και ότι η Νέα Δημοκρατία διακινεί κύκλωμα ανηλίκων. Ποιος κρύβεται τελικά πίσω από το hashtag νουδού παιδεραστές και τον νέο αυριανισμό του διαδικτύου? Πώς τολμά βουλευτή σας η κυρία Ελευθεριάδου να διαλαλεί ότι ψωνίζονται ανήλικα από μη κυβερνητικές οργανώσεις? Και με ποιο θράσος ο βουλευτής σας, ο κύριος Πολάκης, χθες, μία μέρα πριν από τη συζήτηση, κάνει χυδαίες αναρτήσεις, αφήνοντας υπονοούμενα για ασυνόδευτα προσφυγόπουλα και για την τάχα ευθύνη του Μαξίμου. Κύριε Τσίπρα, σας ζητώ να απαντήσετε, όχι ως τέος Πρωθυπουργός, όχι ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Πρωθυπουργό της χώρας. Σας καλώ να απαντήσετε ως Αλέξης Τσίπρας, πατέρας δύο παιδιών, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατέρα τριών παιδιών. Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν μια και καλή το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων, πάνω στο οποίο τόση σπέκουλα χτίστηκε από τα τρόλ του διαδικτύου, των οποίων γνωρίζουμε την κομματική προέλευση. Το 2019, όταν εισήλθα στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, τρεις μήνες μετά, κάποιοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών με ευαισθητοποίησαν για το δράμα των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων, για την άθλια κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει. Μου έδειξαν αυτή τη μελέτη του Κέντρου Υγείας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου Harvard, «The growing epidemic of sexual exploitation and abuse of migrant children in Greece», που περιέγραψαν μια κατάσταση με 2.000 ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία βρισκόντουσαν στο κολαστήριο της Μόριας και της Σάμου. 1.000 παιδιά, τα οποία ήταν εκτεθειμένα στην έρημο των πόλεων, εκδιδόμενα πολύ συχνά, για 5 και 10 ευρώ. 200 παιδιά, τα οποία κρατιόντουσαν ακόμα σε κρατητήρια της αστυνομίας, φυλακισμένα, χωρίς να έχουν διαπράξει το παραμικρό αδίκημα. Και ναι, κύριε Τσίπρα, είπα θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα αυτό, για να μπορέσω να το λύσω. Και ανέθεσα και δημιούργησα μια ειδική γραμματεία, προϊστάμενη της οποίας είναι η κυρία Αγαπηδάκη. Οι πιο πολλοί από εσάς δεν τη γνωρίζετε, κάθεται εδώ πέρα στα κυβερνητικά έδρανα, η οποία έσκυψε πάνω στο πρόβλημα και το έλυσε. Εγώ δεν θα σας καταλογίσω πρόθεση γιατί δεν το λύσατε εσείς το πρόβλημα. Ούτε προφανώς μπορώ να διανοηθώ να αφήσω οποιοδήποτε χυδαίο υπονοούμενο όπως αυτά τα οποία διακινούνται από διάφορα τρόλ τα οποία πρόσκειται στον πολιτικό σας χώρο. Θα πω μόνο ότι δεν το λύσατε το πρόβλημα. Δεν το λύσατε και ήρθε αυτή η κυβέρνηση και το έλυσε. Και έχω εδώ πέρα ένα email από τη Γενική Διεύθυνση DG Home. Congratulations, dear Ειρήνη. I am just writing to congratulate you to the big success of having no unaccompanied minors anymore in the RICS, τα κέντρα υποδοχής, on the Greek islands. A huge step forward. Ακούστε, a huge step forward, considering where we come from and largely owing to your, και την κυρία Αγαπηδάκη αναφέρεται, relentless efforts delivering where others failed. Τα καταθέτω στα πρακτικά. Και για αυτήν την κυρία, ο κύριος Πολάκης ανεβάζει ανάρτηση «Αγαπηδάκη το τρολάκι της Νέας Δημοκρατίας». Περιμένω σήμερα, αν μη τι άλλο, αυτή τη συμπεριφορά να την καταδικάσετε ανοιχτά, απερίφραστα και κάποια στιγμή να διαγράψετε επιτέλους και ένα στέλεχό σας για αυτά τα απίστευτα πράγματα τα οποία λέγονται, για αυτά τα χυδαία υπονοούμενα, ότι τάχα είναι δυνατόν
να υπάρχει ανάμειξη κυβερνητική σε κύκλωμα διακίνησης προσφυγόπουλων. Ίσως όμως κρατήστε και την ανάρτηση της άλλης βουλευτού σας. Εδώ για να τα βλέπετε. Ίσως όμως αυτή να είναι η διαφορά μας. Εμείς έχουμε την κυρία Αγαπηδάκη και εσείς έχετε τον κύριο Πολάκη. Ίσως τελικά αυτό να τα λέει όλα. Και να μην χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Σας ρωτώ λοιπόν και πάλι. Και περιμένω σήμερα καθαρές απαντήσεις. Αν σας εκφράζουν και οι χειδαιότητες του κύριου Βαξεβάνη ή μήπως προτιμάτε την Αυγή, το κομματικό σας έντυπο, που στο πρωτοσέλιδο του, στο κύριο άρθρο του, υποστηρίζει ακριβώς αντίθετα. Ότι δηλαδή έγραφε η Αυγή, η τάση να κολλήσουν παιδεραστία στο Μητσοτάκι από το τίποτα είναι μετικός κυτρινισμός. Αναρωτιέμαι και πώς τοποθετούνται στο θέμα αυτό και τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως γράφει η Αυγή, δεν γίνεται πολιτική εκτοξεύοντας ξερατά στον αντίπαλο. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Απαντήστε λοιπόν ως πολιτικός σε ένα πολιτικό, όπως σας ζητώ επίμονα. Αν όμως τελικά είστε με την επίσημη εφημερίδα σας, τότε πώς εξηγείτε ότι μία μέρα πριν γράψει αυτά η Αυγή, ο διευθυντής της, ο ίδιος που τα έγραφε αυτά, έλεγε, σχολιάζοντας ηρωνικά και ταυτιζόμενος απόλυτα με τον κύριο Βαξεβάνη και τον ντοκουμέντο, ότι υπάρχουν παιδέρες που βρίσκονται στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Απαντήστε και ως απλός παρατηρητής. Πόσα πρόσωπα έχει αλήθεια το επιτελείο σας? Πόσες γραμμές έχει το κόμμα σας? Πόσο ευκαμψία έχει τελικά η ηθική σας? Εκτός αν είστε της τρίτης σχολής. Λοιπόν, αυτή που θεωρεί την υπόθεση, γιατί ακούσαμε και αυτά, ότι το Me Too είναι ένα φιάσκο. Γιατί όπως λέει ο διευθυντής του κύριου Φίλη, δεν τον βλέπω σήμερα στην αίθουσα, ο κύριος Κατσαρός, μία ήταν η μόνη αποστολή για την οποία επιλέχθηκε ο κύριος Λιγνάδης. Να με το ονομάσει την αίθουσα Ρεξ του Εθνικού σε αίθουσα Ελένη Παπαδάκη, με το όνομα της μεγάλης ηθοποιού που δολοφονήθηκε το 1944, συνταραγμένη εποχή των Δεκεμβριανών. Θα ήθελα να απαντήσω ως απλός πολίτης που ζει στον 21ο αιώνα. Μίλησα λοιπόν για όλα αυτά, για τις βαξεβάνιες εμετικές ρηπές, για τις δημοσιεύσεις των βουλευτών σας. Γιατί μπορεί να μου πείτε ότι δεν είστε υπόλογος για το τι γράφει ο κάθε δημοσιογράφος, όσο κατευθυνόμενος και αν εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι. Είστε υπόλογος όμως για τους βουλευτές σας. Να πάρετε θέση για τις αντιφατικές γραμμές του Διευθυντή της Αυγής. Στο κάτω-κάτω κομματικό όργανο είναι η εφημερίδα. Και να πάρετε επιτέλους θέση για αυτή τη λάσπη την οποία εκτοξεύεται προς μια ολόκληρη παράταξη, τη μεγαλύτερη της χώρας, που γεννήθηκε για να υπάρχει, για να υπηρετεί την πατρίδα και όχι για να τη διασύρουν τα τρόλ της Κουμουνδούρου. Υπό κανονικές συνθήκες, βέβαια, το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης, όπως είπα, θα ήταν ασφαλώς διαφορετικό. Είπα άλλωστε και στην αρχή πως μια τέτοια αντιπαράθεση δεν ταιριάζει ούτε στη συγκυρία, ούτε αξίζει σε αυτό το οποίο τελικά ζητάει η κοινωνία. Όμως γίνεται, κύριε Πρόεδρε, για να υπάρξει επιτέλους μια κάθαρση του πολιτικού κλίματος, για να ακολουθήσει και η κάθαρση της καθημερινότητας. Θα τοποθετηθούμε επιτέλους όλοι ανοιχτά. Και μακάρι, το εύχομαι ειλικρινά, να αποκηρύξετε επιτέλους ανοιχτά, δημόσια, κατηγορηματικά αυτές τις απαράδεκτες συμπεριφορές. Να ακούσουμε σήμερα καθαρές κουβέντες που οδηγούν σε μια καθαρή ατμόσφαιρα. Αλλά δεν ήταν αυτή η στρατηγική σας. Επιλέξατε να μετατρέψετε ένα κοινωνικό θέμα εθνικών διαστάσεων σε ένα ύπουλο αντικυβερνητικό χτύπημα. Αλλά και σε ένα πλήγμα, υποτίθεται, στο προσωπικό μου κύρος. Προσπαθήσατε να μας απαξιώσετε
διαδοχικά στα μέτωπα του μεταναστευτικού, των εθνικών χειρισμών, της πανδημίας, της οικονομίας. Αποτύχατε πολύ απλά γιατί εμείς πετύχαμε. Και τώρα αποφασίσατε να επενδύσετε στην επίπλαστη ηθικολογία γύρω από ένα ζήτημα δημόσιας ηθικής. Επιλέξατε να επενδύσετε στην υπόθεση Λιγνάδη, ποντάροντας ένα θέμα το οποίο γνωρίζετε καλά, το λαϊκισμό, τον αχαλήνοτο λαϊκισμό, που θα μεταμορφώσει τους γερμανοτσολιάδες του 2011 στους παιδεραστές του 2021. Αργήσατε 10 χρόνια, αλλά η απάντηση που θα πάρετε θα είναι η ίδια. Γιατί και εδώ τα γεγονότα είναι σαφή. Παρά τα όσα εσείς τώρα, μιλάω απευθύνω με εσάς προσωπικά, ισχυριστήκατε. Όταν είπατε επανελειμμένως ότι τάχα ο κύριος Λιγνάδης είναι φίλος μου, το είπατε 2 φορές σε συνέντευξή σας. Το ζήτημα τον είχα δει 1 ή 2 φορές ως ηθοποιό. Δεν τον ήξερα προσωπικά, τοποθετήθηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού και όταν τοποθετήθηκε, ουδείς ανέφερε οτιδήποτε εναντίον του. Όλοι αναγνώριζαν την καλλιτεχνική του αξία. Και αν κάποιος από όσους μιλούν πολύ σήμερα γνώριζε κάτι τότε, όφιλε να το είχε πει εξ αρχής. Γιατί διαφορετικά αυτό σημαίνει ότι ήξερε και συγκάλυπτε. Και από τις πρώτες φήμες, από τη στιγμή που άρχισαν να δακινούνται οι πρώτες φήμες γύρω από το πρόσωπό του, ασφαλώς και το Υπουργείο δεν μπορούσε να γίνει δικαστής. Του ζητήθηκαν εξηγήσεις. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή. Ταυτόχρονα με την πρώτη καταγγελία, την ίδια μέρα, καταγγελία που θυμίζω ήταν ανώνυμη, χωρίς να κατονομάζει τον κύριο Λιγνάδη, τον περιέγραφε όμως με πολύ μεγάλη σαφήνεια, οδηγήθηκε ο κύριος Λιγνάδης σε παρέτηση και η παρέτησή του έγινε αμέσως δεκτή. Και εκεί κλείνει στο κράτος δικαίου η κυβερνητική αρμοδιότητα. Και με την πρώτη μήνυση η υπόθεση έφτασε ταχύτατα στα χέρια της δικαιοσύνης. Πώς απαντάτε λοιπόν σε όλα αυτά? Με ένα πράγμα το οποίο ξέρετε να κάνετε καλά, πολύ καλά. Και αυτό είναι το ψέμα. Μιλήσατε για συγκάλυψη. Ποια συγκάλυψη? Ποια συγκάλυψη? Ο κύριος Λιγνάδης απομακρύνθηκε 5 ώρες, όχι μέρες, 5 ώρες από τη δημοσίευση της πρώτης καταγγελίας που, επαναλαμβάνω, ήταν ανώνυμη, αλλά τον φωτογράφιζε με απόλυτη σαφήνεια. Είναι κάτι το οποίο παραδέχθηκε εξάλλου άθελά του και ο εκπρόσωπός σας. Όταν έκανε την αναδρομή στις ημερομηνίες και βεβαίως συνελήφθη αμέσως μετά την πρώτη μήνυση. Κάτι που αναγνώρισαν και οι ίδιοι δικηγόροι των θυμάτων, ένας μάλιστα εκ των οποίων ήταν και υποψήφιος βουλευτής του Μέρα 25. Ζητήσατε λοιπόν, κύριε Τσίπρα, την παρέτηση της Υπουργού. Γιατί έπρεπε να ξέρει. Αλλά να ξέρει τι για τις σκοτεινές πλευρές ενός ανθρώπου. Αυτές που γνωρίζατε εσείς ως πρωθυπουργός όταν είχατε το ίδιο πρόσωπο διευθυντή της νέας κοινής του Εθνικού, αυτές οι σκοτεινές πλευρές που γνώριζαν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όταν τον καλούσαν στις Βρυξέλλες σε ειδική ημερίδα για να μιλήσει για τη βιωματική εκπαίδευση του θεάτρου, ή μήπως αυτές τις σκοτεινές πλευρές που συνάδελφοί του λένε τώρα εκ των υστέρων ότι ήξεραν αλλά τις κάλυπτε η ομερτά του επαγγέλματος. Είπατε επίσης ότι για τον συγκεκριμένο διορισμό δεν έγινε προκήρυξη, γιατί εσείς τον κύριο Λιβαθινό με προκήρυξη τον διορίσατε. Τον προηγούμενο διευθυντή που διαδέχθηκε τον κύριο Λιγνάδη. Στην τελετή παράδοσης παραλαβής, ο ίδιος ο κύριος Λιβαθινός εξήρε τις δυνατότητες και το βιογραφικό του κύριου Λιγνάδη. Και κάτι ακόμα το οποίο δεν μπορώ να μην το αφήσω ασχολίαστο. Είναι μια φωτογραφία την οποία δημοσίευσε το κομματικό σας έντυπο από μια παράσταση στην οποία πήγα, η μόνη παράσταση την οποία έχω δει, την οποία σκηνοθέτησε ο κ. Λιγνάδης το καλοκαίρι πέρσες στην Επίδαυρο και κατατέθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία, η οποία μάλιστα μπήκε και πρωτοσέλιδο στο site της Αυγής.
Μόνο που, κύριε Τσίπρα, κάτι έλειπε από τη φωτογραφία. Κάτι έλειπε. Έλειπε η κυρία Κονιόρδου, η οποία ήταν δίπλα μου, ούτε ως υπουργός πολιτισμού. Αυτή είναι η φωτογραφία που δημοσιεύσατε. Αυτή είναι η φωτογραφία η πραγματική. Η κυρία Κονιόρδου εξαφανίστηκε. Και από κάτω θεώρησα χρήσιμο να βάλω μια άλλη εξαφανισμένη φωτογραφία. Από τις εποχές του Στάλιν και του Νικολάη Γέζοφ, ο οποίος με μαγικό τρόπο είχε λογοκριθεί και είχε απομακρυνθεί όταν το καθεστώς ήθελε να τον εξετερώσει. Δεν λέω ότι θα κάνετε τα ίδια στην κυρία Κονιόρδου, αλλά αυτές είναι σταλινικές πρακτικές, κύριε Τσίπρα. Δεν γίνονται σε σοβαρές χώρες τέτοια πράγματα. Ορίστε. Για να διανθίσουμε και λίγο τη συζήτηση, αν και τα θέματα αυτά είναι πολύ σοβαρά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ κατανοώ απόλυτα να ζητήσετε παρέτηση υπουργού. Είναι δικαίωμά σας. Εξάλλου, έχετε ζητήσει την παρέτηση της μισής κυβέρνησης. Είναι απολύτως θεμητό αυτό να το κάνετε. Ο βάλτος όμως, στον οποίο έχετε σύρει την αντιπαράθεση, δεν είναι δικαίωμά σας. Αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Έτσι θα το περιέγραφα. Αυτές είναι οι πρακτικές οι οποίες καταδικάστηκαν τελικά στις ΗΠΑ. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι και σε άλλα μέρη του κόσμου και στις ΗΠΑ διακινήθηκαν περιβόητες θεωρίες περί παιδόφιλων οι οποίοι κυβερνούσαν τη χώρα και βρήκανε πολιτική κάλυψη. Η δικιά μας δουλειά λοιπόν, η δικιά μας δουλειά είναι η συνοχή και η σωστή αξιολόγηση του έργου της κυβέρνησης και του έργου της κυρίας Μενδώνη. Και ναι, η πολιτική ευθύνη προφανώς βαραίνει εμένα. Επιλέγω τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου βάσει του συντάγματος. Και θεωρώ ότι η κυρία Μενδώνη είναι μια αποτελεσματική υπουργός. Χάρη σε αυτήν προχωρούν πολύ μεγάλα έργα, τα οποία ενόχλησαν ενδεχομένως. Όπως το ελληνικό, όπως το μετρό της Θεσσαλονίκης. Σε ένα μήνα από τώρα θα βρεθούμε μαζί να εγκαινιάσουμε τη νέα εθνική πινακοθήκη. Κόσμημα, βαλτωμένο έργο επί 10 χρόνια τουλάχιστον. Επί ημερών της κυρίας Μενδώνη λειτουργήσε το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Εκκρεμότητα δεκαετίας. Και αυτό. Η Ακρόπολη ξανά έγινε προσιτή σε άτομα με ειδικές ανάγκες και φωτίστηκε. Το Τατόι αναβιώνει με όλο το ιστορικό, πολιτιστικό και οικολογικό του φορτίο. Και ναι, στη διάρκεια της πανδημίας, οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό απέκτησαν για πρώτη φορά μητρό. Μητρό, βάσει του οποίου αποζημιώνονται. Τα μουσεία εξυγχρονίζονται και αποκτούν νέους δικούς τους πόρους για να μπορούν να αναπτυχθούν. Και πάνω απ' όλα βρήκε λύση και μάλιστα συνενετική η οριστικά λύθηκε το πρόβλημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Ένα θέμα δεκαετιών το οποίο αποτελούσε αίτημα όλων των δημιουργών. Συνεπώς, ναι, η κυρία Μενδώνη είναι μια καλή υπουργός. Και ας έχει αναστατώσει αρκετά μερικές από τις συντεχνίες της ακινησίας. Βεβαίως δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Ίσως γι' αυτό και κάπου να αστόχησε επικοινωνιακά. Φορτισμένη συναισθηματικά χαρακτήρισε τον κύριο Λιγνάδη επικίνδυνο. Λάθος. Το λέω πρώτος. Μεγάλο λάθος. Αλλά αυτό δεν ισοσκελίζει το βάρος του έργου της. Είναι μια επιστήμονα επιφανής, γνωρίζει τον χώρο του πολιτισμού. Τη στηρίζω, όπως ξέρετε, δεν προέρχεται από τη δική μου παράταξη, δεν έχει καμία πρόθεση να πολιτευτεί. Δεν τη στηρίζω όμως μόνο εγώ. Τη στηρίζουν και πολλοί άνθρωποι της τέχνης, της επιστήμης. Και τι ξέρετε, φωνή δεν έχουν μόνο κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι μαζεύονται κάτω από το Υπουργείο, αλλά και δεκάδες επιφανείς άνθρωποι του πολιτισμού και της τέχνης που υπογράφουν ένα πρόσφατο κείμενο συμπαράστασης. Και διαβάζω. Μπορεί με την πολιτική της καθένας να συμφωνεί ή όχι. Κανείς όμως δεν αμφισβητεί την επιστημονική της επάρκεια στις δεκαετίες που υπηρετεί τον πολιτισμό. Όπως και το έργο της και το προσωπικό της ήθος. Οι τελευταίες εξελίξεις γράφουν 56 κατά τεκμήριο πολύ σοβαροί άνθρωποι του πολιτισμού. Πρέπει να γίνουν αφορμές αναστοχασμού και όχι αιτίες διχασμού. Και το MeToo να μετατρέψει αυτή τη δοκιμασία σε αληθινή αναγέννηση. Το ίδιο πιστεύω και εγώ και γι' αυτό και καταθέτω την επιστολή τους.
Κυρίες και βουλευτές, όλα τα παραπάνω προφανώς αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ, την πολιτική φυσιονομία και το ήθος του. Δεν θα μας ενδιέφερε και δεν θα με ενδιέφερε ιδιαίτερα αν δεν προέκυπταν σε αυτό το ξεκίνημα της κοινωνίας να κάνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Γιατί, όπως είπα, προκαλούν μια νέα καταιγίδα λαϊκισμού που φέρνει την αληθινή συγκάλυψη και τον πραγματικό αποπροσανατολισμό. Γιατί οι ψεύτικες κραυγές μπορεί να σκεπάσουν τις καθαρές φωνές. Αντί για νέους θεσμούς, κινδυνεύουμε ξανά από αυτόκλητους τιμωρούς. Ενώ το δηλητήριο της δημαγωγίας διαχέεται και πάλι στα σπλάχνα της κοινωνίας. Την περιπέτεια αυτή η Ελλάδα την έζησε και την πλήρωσε ακριβά πριν από χρόνια, με αιχμή την οικονομική κρίση. Δεν πρέπει να την ξαναζήσει με αφορμή ένα θέμα που τελικά αφορά την κάθε οικογένεια της πατρίδας μας. Το οφείλουμε. Το οφείλουμε στις γυναίκες, στα παιδιά, σε κάθε συμπολίτη μας, που μπορεί κάποια στιγμή να βρεθεί σε μια αδύναμη θέση. Γιατί η πρόοδος της κοινωνίας είναι υπόθεση πολύ μεγαλύτερη από οποιονδήποτε στόχο, οποιοδήποτε κόμματος. Και η απαλλαγή της από την κακοποίηση και από τη βία είναι υπόθεση εθνική. Το κίνημα αυτό λοιπόν είναι ένα εφαλτήριο για να ενώσουμε την κοινωνία, να την κάνουμε πιο δίκαιη με περισσότερες ευκαιρίες. Αξιοκρατία, σεβασμό προς όλες και προς όλους. Όπως έχει συμβεί πλέον παντού, συμβαίνει και στην Ελλάδα, το MeToo προκαλεί, λειτουργεί σαν μια τομή στον χρόνο. Κόσμος της εργασίας και οι κανόνες που τον διέπουν θα αλλάξουν ουσιαστικά εξαιτίας του. Τα στόματα που πια ανοίγουν, οι φωνές που τώρα ακούγονται απαιτούν από μας ένα πράγμα. Να ακούσουμε και να αλλάξουμε. Να αναγνωρίσουμε ότι ναι, υπήρχε και υπάρχει ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αρκεί και μία ματιά στο Κοινοβούλιο για να το διαπιστώσουμε αυτό. Ότι ναι, έχουμε ακόμα δρόμο για να φτάσουμε στην πραγματική ισονομία. Και ότι είναι επιτέλους θετικό ότι οι ίδιες οι γυναίκες αλλά και οι άντρες που έχουν δεχτεί κακοποιητικές συμπεριφορές αισθάνονται επιτέλους ασφαλείς να μιλήσουν. Αυτή η κουλτούρα της σιωπής έχει σπάσει. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η κυβέρνηση διαμόρφωσε το πλαίσιο ώστε τα θύματα να καταγγείλουν τις πράξεις αυτές στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να δράσει. Χαίρομαι ιδιαίτερα που πολλοί κλάδοι ήδη κινητοποιούνται και αυτενεργούν με κώδικες δεοντολογίας. Γιατί κανείς δεν φταίει αν δεν ήξερε χθες. Θα φταίει όμως αν μάθει σήμερα και δεν αντιδράσει αύριο. Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται και οι πρωτοβουλίες τις οποίες σήμερα ανακοινώνω. Και ελπίζω ότι θα βρουν διακομματική στήριξη σήμερα στην Ολομέλεια. Είναι πρωτοβουλίες που έχουν ένα διπλό στόχο. Πρώτον, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το νομικό μας οπλοστάσιο για τη δίκαιη τιμωρία των ενόχων, του παρελθόντος και του παρόντος. Αλλά κυρίως να αποτραπούν τα εγκλήματα του μέλλοντος, δημιουργώντας ένα πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε κάθε πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, αλλάζει ο ποινικός κώδικας. Αυστηροποιούνται οι ποινές για τα αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Σε ό,τι δε αφορά τους ανήλικους, η παραγραφή αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος με νέα ηλικιακά όρια. Ενώ συγκεκριμένες υποθέσεις θα εκδικάζονται πια κατά προτεραιότητα. Εγκαινιάζεται επίσης μια κεντρική διαδικτυακή πύλη, metoo.gov.gr, όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες και όλες οι πολιτικές μας γύρω από αυτό το θέμα. Αλλά κυρίως θα μπορούν να υποβάλλονται και καταγγελίες μέσω chat σε πραγματικό χρόνο.
θεσπίζουμε και το θεωρώ αυτό εξαιρετικά σημαντικό, ένα ειδικό μητρό για όλους τους επαγγελματίες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με παιδιά και με εφήβους, με αυστηρές προϋποθέσεις εγγραφής. Για παράδειγμα, προπονητές, εργαζόμενοι σε κατασκηνώσεις, εργαζόμενοι σε προσφυγικές δομές. Και το μητρό αυτό, το οποίο το έχουν όλες οι σοβαρές χώρες, που θέτουν προϋποθέσεις για όποιον δουλεύει με παιδιά, και προφανώς δεν αναφέρομαι στον χώρο της εκπαίδευσης, θα πρέπει να λειτουργεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την ΕΛΑΣ, τις αστυνομικές αρχές. Συγκροτείται κεντρική δομή στη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για την αξιολόγηση αλλά κυρίως και για την εξοδικαστική επίλυση αυτής της κατηγορίας. Ενώ σύντομα θα έρθει προς κύρωση στη Βουλή η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, του ILO, για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης. Και σε συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους, θεσπίζονται υποχρεωτικοί κώδικες δεοντολογίας σε κάθε επιχείρηση, με προβλέψεις για τη συμπεριφορά και κυρώσεις σε όσους δεν τις τηρούν. Ένα παράδειγμα να αναφέρω μόνο, πολλές χώρες στον κόσμο έχουν θεσπίσει πολιτικές λεγόμενες open door. Ένας υφιστάμενος μπαίνει στο γραφείο ενός προϊσταμένου και η πόρτα πρέπει να είναι ανοιχτή για λόγους ευνόητους. Δεν είναι δύσκολες παρεμβάσεις αυτές. Είναι παρεμβάσεις που με συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους μπορούμε εύκολα να τις εισάγουμε στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε στον χώρο της εργασίας. Και βέβαια θεσπίζουμε και την δυνατότητα της υποχρεωτικής διαθεσιμότητας του φερόμενου, το τονίζω αυτό, φερόμενου ως θήτη με αναστολή αποζημίωσης μέχρι τη διαλεύκανση της συγκεκριμένης υπόθεσης, γιατί σε ένα κράτος δικαίου κανείς δεν είναι ένοχος μέχρι να καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη. Οι παρεμβάσεις αυτές, τις οποίες ανακοίνωνω σήμερα, δεν εξαντλούνται μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό και στο πειθαρχικό δίκαιο και των δημοσίων υπαλλήλων, των γιατρών του ΕΣΥ, των σωμάτων ασφαλείας, θεσπίζεται ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Και τέλος, και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό, επεκτείνουμε σε όλα τα σχολεία πια, από το Σεπτέμβριο, το πρόγραμμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, το οποίο εφαρμόστηκε πιλωτικά κατά τη φετινή χρονιά. Γιατί ο σεβασμός, όχι μόνο στο αλλοφύλο, αλλά και στη διαφορετικότητα, πρέπει να διδάσκεται από νωρίς. Κύριε συνάδελφοι, έχει λεχθεί ότι η πολιτική δεν έχει ηθική. Διαφωνώ. Οφείλει να έχει τη δικιά της ηθική. Αυτήν που απέχει από την απλοϊκή ηθικολογία, γιατί στηρίζεται σε αρχές, τις οποίες και καθορίζει ένα και μόνο κριτήριο. Την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και την αξιοπρέπεια του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Σε αυτήν ακριβώς κατατείνουν και οι προτάσεις για τις οποίες μόλις σας μίλησα. Με αφορμή το ελληνικό MeToo απλώνεται μπροστά μας μια ευκαιρία να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Η κοινωνία μας να συγχρονίσει το βηματισμό της με την εποχή των δικαιωμάτων και της όριμης αντιμετώπισης σύνθετων προβλημάτων. Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει η συζήτηση γύρω από το πρόβλημα της εξουσιαστικής βίας να επανέλθει στην αφετηρία της, να επανέλθει στο πεδίο της αλήθειας και της ευθύνης, μακριά από το φτηνό κομματικό ανταγωνισμό και τις εύκολες εντυπώσεις. Γιατί η φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω με αυτό, δεν διστάζει να κοιτάξει στα μάτια κανένα πρόβλημα και να αντιμετωπίσει με τους κανόνες του κράτους δικαίου την πραγματικότητα, διαμορφώνοντας έτσι και μία κοινωνία δικαίου. Στο χέρι μας είναι να αποδείξουμε όλοι μαζί ότι μπορούμε να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ.